Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Η σημερινή 19η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας συμπίπτει με την 19η Ιουλίου όπου βρισκόμαστε μόλις δύο ημέρες μετά από τις τελευταίες εξελίξεις όπου μετά από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου την ίδια μέρα που έγινε και το πραξικόπημα στην Κύπρο έτσι θα μιλήσουμε αυτό για τη σημειολογία των ημερών λίγο, πιο, λίγο αργότερα Όλο ο κόσμο ψάχνει να βρει τι συνέβη στην Τουρκία, τι μελιγενέστε στα ελληνοτουρκικά και γενικότερα για την θύελα που έρχεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά το Blue Sky, χάρη στην ευγενική χορηγία του οποίου σήμερα και κάθε Τρίτη, 7 με 7 μισθή, παρακολουθείτε την εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας. Το πραξικόπημα το χαρακτήρισα το βιαστικό πραξικόπημα. Σε άθρο μου το οποίο δημοσιεύθηκε αυτές τις μέρες στο defensepavlapoint.gr δημοσιεύτηκε στο Liberal όπως και στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Μιχάλης ο Το χαρακτήρισα βιαστικό πραξικόπημα και θα δούμε σήμερα το γιατί. Πρώτα όμως θα πρέπει να ξεκινήσω με μια μεγάλη ευχαριστία. Στο φίλο μου και συνάδελφο Χρήστο Μινάγια, χάρη στι άοκνε προσπάθειε του οποίου, επειδή γνωρίζει απτέστο και αρίστο και σε βάθο το τι συμβαίνει στην τουρκική ενδοχώρα, στο τουρκικό γίγνεστο εν στο πολιτικό στρατιωτικό, μου έδωσε την ευκαιρία να σα παρουσιάσω τον χάρτη τον οποίον βλέπετε από πίσω μου και μάλιστα στη συνέχεια θα σα προχωρήσω σε μία ανάλυση ακριβώ τι συμβαίνει. Και να πω επίσης ότι μια μέρα Ουσιαστικά την παραμο... την ίδια μέρα με το, την εκδήλωση του πραξικοπήματο, είχε δημοσιεύσει ένα προφητικό άρθρο, στο οποίο έλεγε ποιο κυβερνά την Τουρκία. Και μάλιστα προχώρησε και σήμερα σε μια ανάλυση εμβριθή στο Λίμπεραλ πάλι, όπου αποκαλύπτει ούτε λίγο το πολύ το μέγεθο εκείνων και τη συμμετοχή οι οποίοι έλαβαν μέρο στο πραξικόπημα. Κυρίε και κύριοι, φίλοι και φίλε, το πραξικόπημα δεν ήταν στημένο. Η Τουρκία είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Το πραξικόπημα καταρχήν έγινε και είναι το πρώτο που εξελίσσεται, που εξελίχθηκε, νομίζω ότι πρέπει να έχουν τελειώσει σχεδόν όλα, γι' αυτό λέω ότι ακόμα πιθανό να έχουμε κάτι, κάποιες ουρές, θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρα, εάν και εφόσον υπάρχουν, διότι ο κύριος Ερντογάν, ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας, συνεχίζει να βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και δεν έχει μεταβεί ακόμα στην Άγκυρα. Αυτό λοιπόν το πραξικόπημα είναι το πρώτο το οποίο συμβαίνει, εξελίσσεται σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως. Βέβαια το 98 το Φεβρουάριο αν θυμάμαι καλώς υπήξε, εκδηλώθηκε το περίφημο μεταμοντέρνο πραξικόπημα το Βελούδινο όπως το ονομάστηκε όπου ασκήστηκε ένα μπούλινγκ, μια πίεση των στρατιωτικών στην πρώτη Ισλαμική κυβέρνηση που είχε έρθει στην εξουσία του Ερμπακάν του πολιτικού μέντορο του σημερινού Προέδρου Ταΐ Περντογάν και έτσι αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Το τελευταίο μεγάλο πραξικόπημα έγινε το 1980, το Σεπτέμβριο και φυσικά είναι το γνωστό πραξικόπημα του Ευρέν, ο οποίος αργότερα διετέλεσε και Πρόεδρος Τουρκικής Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ υποψήφια προσένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκδηλώνεται στρατιωτικό κίνημα. Μα τι απελπισία έχει πιάσει αυτού τους ανθρώπους να προχωρήσουν σε αυτή την απέλπιδα πραγματικά και βιαστικότατη ενέργεια. Όταν μάλιστα σε αυτό το πραξικόπημα εμπλέκονται το 1 τρίτον, το επαναλαμβάνω, το 1 τρίτον των στρατιωτικών διοικήσεων, των μονάδων και των σχηματισμών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Όταν σε αυτό το πραξικόπημα μετέχουν πάρα πολλές μονάδες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας οι περισσότερες μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, η Ακτοφυλακή. Θα τα δούμε αργότερα σε συγκεκριμένους φωτογραφίες Παύλα Πίνεκες. Και όταν επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποδεσμευτεί, έχουν συλληφθεί σχεδόν 110 ανώτατοι αξιωματικοί, από ταξίαρχο μέχρι στρατηγό. Ταξίαρχος, υποστράτηγος, αντιστράτηγος, στρατηγός, οι ανώτατοι. Και αυτή είναι ένα σύνολο των 370, συγγνώμη, είναι και αντίστοιχη βαθμή, στην αεροπορία, και στο ναυτικό, επί 370 περίπου ανωτάτων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Αυτό ο καρδί που βλέπετε πίσω, και ευχαριστούμε πάλι τον κύριο Χρυστομινάγια, δείχνει τι περιοχέ ευθύνη των, σχεσματι... των σχηματισμών και των μεγάλων μονάδων οι οποίε μετείχαν στο πραξικόπημα. Αντιλαμβάνεστε τη γεωγραφική έκταση που έχουν λάβει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτέ οι μονάδε ουσιαστικά ελέγχουν περίπου 200.000, δεν είμαι υπερβολικό, από του περίπου 600.000, αν δεν κάνω λάθο, που είναι οι τουρκικέ ένοπλε δυνάμει, κάπου 200.000 άντρε ήταν υπό την διοίκησή του, υπό τον έλεγχό του. Όμω γιατί προέβησαν σε αυτή την κίνηση, Είχαμε κάποια προειδοποίηση. Βεβαίω. Στις 28 προς 29 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, φέτος, ο πρόεδρο Ερντογάν είχε μεταβεί στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί λοιπόν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ομπάμα στο πλαίσιο μια συναντήσεω που είχε να κάνει με την μη διασπορά των πυρηνικών όπλων. Κρατήστε το αυτό. Μη διασπορά πυρηνικών όπλων και τουρκικέ δυνατότητε. σω να το δούμε πολύ σύντομα ω χαρτί στα χέρια του Ερντογάν. Θα αναφερθούμε γι' αυτό στη συνέχεια. Τότε λοιπόν το περιοδικό Newsweek δημοσίευσε μια τρομερή είδηση άρθρων επίκειται λέει πραξικόπημα στην Τουρκία. Και μάλιστα πρωτοφανέ για τα δεδομένα τη εποχή του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων τη Τουρκία προχώρησε σε γραπτή ανακοίνωση που λέει ότι οι ένοπλε δυνάμει είναι πιστέ στο σύστημα, στον Ερντογάν. Πολλά άλλαξαν από την τελευταία φορά που το μεταμοντέρνο πραξικόπημα του 1998 ταρακούνησε τα τουρκικά θεμέλια, τα πολιτικά θεμέλια. Τώρα πλέον ο εχθρός δεν ήταν η πολιτική, οι διεφθαρμένοι, αυτοί που άλλες φορές επί ήθελαν να ψήρουν τη χώρα από την Σοβιετική Ένωση, άλλες φορές επί δεν μπορούσαν να διατηρήσουν την τάξη. Τώρα εχθρός ήταν ένας, σαφής, ο Ερντογάν και μόνο. Ούτε ο Κιλιντζάρογλου των Κεμαλικών, ούτε ο Μπακτσελή των Εθνικιστών, ούτε καν ο πρόεδρος του, Κουρδικ, του Κουρδικού κόμματο του Χαντεπέ. Ο στόχος ήταν ο Ερντογάν. Και ξέρετε κάτι, ο Ερντογάν από το 2003, που επισήμω ανέλαβε καθήκοντα, το Δεκέμβριο του 2002 νίκησαν στι εκλογέ, έχει 13 συναπτά έτη και στην εξουσία. 13 χρόνια το ΑΚΠΑΡΤΗ διαμορφώνει ένα νέο γίγνεσθε πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό, κοινωνικό γίγνεσθε στη γείτονα χώρα. Ένα ισλαμιστικό, νεοθωμανικό. Γίγνεστε. Φίλοι και φίλες, όλος αυτός ο κόσμος ήταν έτοιμος να αντιδράσει νωρίς και σίγουρα θυμάστε την υπόθεση Αργενεκών και την Μαριοπούλα, το σχέδιο Μπαλιό, το οποίο εκτελήχθηκε σαν σχέδιο μεταξύ 2002-2003 και σχεδόν μια δεκαετία αργότερα αποκαλύφθηκε και ξεκίνησαν οι πολύ μεγάλες δίκες όπου διασύρθηκαν πάρα πολλοί εκδιώχθηκαν εκατοντάδες τελέχη ενόπλων δυνάμεων, τα οποία μέχρι πρότινος κάθε χρόνο απέτασαν από το στράτευμα, εκδίωκαν δηλαδή, όσους υποψιάζονταν ότι μπορεί να ήταν συμπαθούντες προς το Ισλαμιστικό κίνημα του Ερμπακάν και αργότερα προς, τον, προς το αυτό του Ερντογάν. Αυτό συνέβαινε διότι το τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο έβλεπε αυτή την αναδυόμενη απειλή, την οποία ένας πολύ μεγάλος θεωρητικός της Δύσης, ο Σάμουελ Χάντιγκτον, την είχε ήδη προσδιορίσει και μάλιστα νωρί. Λέγοντα ότι η Τουρκία θα βρεθεί σύντομα σε ένα δίστρατο. Πρέπει να επιλέξει αν θα είναι με τη Δύση ή θα ηγηθεί ενό νέου κόσμου, στον οποίο όμω θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη ισχύ και να αναδειχθεί και να επιβιώσει σε αυτόν. Και αναφερόμενος στον, Ισλαμιστικ, στον Ισλαμικό κόσμο. Αλλά θα, αναφε... θα ξαναμιλήσουμε, θα ξαναεπιστρέψουμε σε αυτή την περίπτωση, μιλώντα προ το τέλο. Αυτό λοιπόν το πραξικόπημα συνέβη, διότι ο Ερντογάν μετά από τις... την επίδειξη δυνάμεων του 2013, θυμάστε την ιστορία με τον Γκεζί Πάρκ, το Πάρκο Γκεζί, όπου εκεί λοιπόν ήθελαν να φτιάξουν ένα μνημείο, σε ένα παλιό οθωμανικό μνημείο, να φτιάξουν ένα μόλ και κάτι τζαμιά και τα σχετικά και κατέβει ο κόσμος στους δρόμους και τους χτύπησαν οι Εκεί λοιπόν Φάνηκε η δύναμη του Ισλαμιστικού κινήματο, γιατί μιλάμε για κίνημα. Του νέου Σαυράκοτου, γεια σου, Ιπποκράτη, που το ανέφερε στο μάθημα εχθέ. Του Σαυράκοτου, αυτοί λοιπόν είναι οι νέε, τα νέα Sturmabteilung, τα ΕΣΑ, του Ισλαμιστή Ερντογάν. Στο Γεζί Πάρκο, σε αυτό ήταν και μια μεγάλη στιγμή όπου ολοκληρώθηκε μεταξύ άλλων και η σύγκρουση με τον Ιμάμι τον Γκιουλέν. Ο Γκιουλέν είναι ένα Ιμάμι ο οποίο ζει στην Περσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα πολλά λέγονται το πώ άλλαξε στρατόπεδο και πώ άρχισε να κατηγορεί τον Ερντογάν για διαφθορά και την οικογένειά του, που ήταν η Λιβύη αλήθο τη συγκρούσεω, και πώ όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι τον υποστήριζαν μέχρι το 2013. Ε, άλλαξαν στρατόπεδο, αλλά εκαθαρίστηκαν σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό στις μεγάλες τότε εκαθαρίσεις του έτους, όπου ο Ερντογάν αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση Γκιουλέν, να τον κατατάξει στους αντιπούλους και αργότερα να τον αναβαθμίσει σε τρομοκράτη. Αυτή λοιπόν η περίοδος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες που μας παρακολουθείτε, από τη φιλό τη ξένη συχνότητα του Blue Sky, ήταν εκείνη η οποία έδειξε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν ήδη έρθει σε μια αντιπαράθεση για καθαρά γεωστρατηγικούς λόγους. Τα συμφέροντά τους με τα τουρκικά δεν συνέπλεαν. Ήδη από το 2002 και 2003 και μετά υπήρξε εμπλοκή. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία δεν αποδέχθηκε το Αμερικανικό σχέδιο στο δεύτερο πόλεμο του κόλπου και εξαιτία αυτού, λόγω ακριβώς της εμπλοκής των Κούρδων και του κουρδικού ζητήματος, απαγόρευσε την είσοδο στο Βόρειο Ιράκ των Αμερικανικών στρατευμάτων. Και οι των Αμερικανών, καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρήσεως, χρεώθηκαν στη νέα κυβέρνηση. Όμω, οι Αμερικανοί, οι οποίοι ήλπιζαν ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να εξημερωθεί και όχι να πει άλλο, να χειραγωγηθεί, είπαν τότε στου στρατηγού: Περιμένετε, μην κάνετε τίποτα. Θα μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ερντογάν δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι κάτι άλλο. Θα τον ησυχάσουμε, θα τον ηρεμήσουμε. Και στο λέμε πολύ απλά λόγια. Άρα, δώστε του πίστοση χρόνου. Το 2013 ήταν πλέον σαφέ ότι η πίστοση χρόνου ήταν μεγάλο έγκλημα Γεωστρατηγικό έγκλημα για την πολιτική των ΗΠΑ και ο Ερντογάν πλέον κάλπαζε ανεξέλεγκτο. Είχε ρήξει με τι σχέσει του Ισραήλ, είχε αυτονομιωθεί, είχε προσεγγίσει τη Ρωσία, την είχε επαναπροσεγγίσει, διαμόρφωνε μια τελείω διαφορετική συγκρουσιακή εξέλιξη, είχε, τα, τα είχε βάλει με την Αίγυπτο τότε που ήταν υπέρ βέβαια του καθεστώτο Μόρση και αργότερα εναντίον του καθεστώτο Σίση. Και όλα αυτά έδειχναν ότι κάτι δεν πήγαινε πλέον πολύ καλά. Μετά το 2013, και αφού ο Γκιολέν στοχοποιήθηκε, ήταν πλέον σαφέ ότι οι ένοπλε δυνάμει έπρεπε να αντιδράσουν κάπω. Αλλά μετά από 10 χρόνια εξουσία, αυτό το σαράκι του Ισλαμισμού και του Νεοοθωμανισμού είχε αγκαλιάσει πάρα πολλού από του αξιωματικού και παράλληλα αρκετά νέα στελέχη έβλεπαν ευκαιρίε καριέρα και εξελίξεω στο νέο καθεστώ. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Μετά τις δίδυμες εκλογές που είχαμε το 2015, ήταν πλέον σαφές ότι ο Ορτογάν, αφού κέρδισε, τα το έτσι, και τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα προχωρούσε στην αναγέννηση του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας και τη μετατροπή του σε μια νέα μορφής προεδρική προεδρευμένη, ή προεδρευμένη ή μη προεδρευμένη δημοκρατία, που μάλλον αυτά είναι σχήματα απλώς για να συζητάμε, Μιλάμε για ένα νέο καθεστώ το οποίο ο απόλυτο κυρίαρχο, ο απόλυτο άρχον, με ή χωρί τα μπέλα, θα ήταν ο Ερντογάν. Πότε θα γινόταν αυτό, το φθινόπωρο. Άρα, όλοι οι δυσαρεστημένοι, όσοι είχαν απομείνει μετά τι εκαθαρίσει αργενεκών, και προσέξτε, ο Ερντογάν προχώρησε και σε μια κίνηση αυρότητα πέρσι. Απελευθέρωσε πάρα πολλού από του καταδίκου δίνοντάς τους την ευκαιρία μια δεύτερη συγγνώμη για άφεση αμαρτιών. Αλλά όλοι πλέον είχαν δει ότι από τη στιγμή που ο Ορδογάν έλεγχε πλήρως την αστυνομία και κυρίως τις μύτ, τις μυστικές υπηρεσίες, είχε το υπεραυτή και τον παντεπόπτιο οφθαλμό, ο οποίος κοίταζε τα τεκτενόμενα στην Τουρκία και γνώριζε πάρα πολύ καλά το τι συνέβαινε. Η ΜΙΤ είχε εστιαστεί Αφού γκραζόταν το τι συνέβαινε στο εξωτερικό, όλοι ήταν ύποπτοι. Ιδιαίτερα μετά το 2013, μ, είχε γίνει κατάχρηση εξουσία. Αυτό όμω θα το δούμε εν καιρό, όταν θα αποδειχθούν πρόσωπα, γεγονότα και πράγματα. Σε αυτό λοιπόν το πολύ ενδιαφέρον διάστημα, οι στρατιωτικοί αντιλήφθησαν ότι έπρεπε να σταματήσουν τον Ερδογάν. Όταν γνώριζαν πλέον ότι το φθινόπωρο ήταν το σημείο, το επίκεντρο τη μεγάλη συγκρούσεω, ήξεραν και κάτι άλλο. Κάθε Αύγουστο, τώρα, στον επόμενο μήνα, βέβαια από ό,τι μάθαμε μετά το πραξικόπημα, αυτά θα συντομευθούν. Πάντοτε ε, συνεδρίαζαν τα αρμόδια θεσμικά όργανα και προχωρούσαν στι γνωστέ τακτικέ κρίσει τη τουρκικέ ένοπλη δυνάμει. Σε αυτέ λοιπόν τι κρίσει θα γινόταν αποκεφαλισμό όλων εκείνων που υποψιάζονταν ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν, από το Μάρτιο που έχουμε την επίσημη προειδοποίηση μέσω Newsweek, μέχρι τον Αύγουστο, ο καλύτερο μήνα για να εξελιχθεί κάτι τέτοιο είναι ο Ιούνιο και ο Ιούλιο. Τι συνέβη μέσα στον Ιούλιο, το γρήγορο κλείσιμο των μετόπων με Ισραήλ και ιδίω με Ρωσία. Ιδιαίτερα το τελευταίο, δηλαδή η επανα, Σύνδεση των στρατηγικών σχέσεων στην ενέργεια, κυρίω με αιχμή την ενέργεια, μεταξύ Ρωσία και Τουρκία, παρά την κατάρρευση από την Τουρκία το Νοέμβριο του 2015 του ρωσικού Σουχώ 24, δείχνει μια βιασύνη. Και μάλιστα δεν πέρασαν μέρε από αυτή την επαναπροσέγγιση, όταν ο Πρωθυπουργό Γελντυρίμ είπε ότι γιατί όχι να δώσουμε και το Ινστιριλίξ στου Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κάτι άλλο ήδη μηχανευόταν, ήδη εξελισσόταν μακριά από τους, τις γνωστέ πηγές και πιθανότατα αυτό να οδήγησε ακόμα περισσότερο τους Τούρκους αξιωματικούς στην ανάγκη να δράσουν γιατί έβλεπαν ότι η χώρα τους ίσως να οδηγεί σε ένα πολύ δυσμενές πεπρωμένο. Πεπρωμένο είναι αυτό το οποίο είναι απόρρια των πράξεών μας. Συνεπώς το πεπρωμένο του Ερντογάν που εκείνος το έχει φτιάξει ίσως να είναι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Οι Αμερικανοί δεν γνώριζαν τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν καταλάβει τίποτα και μάλιστα όταν έχουμε και αυτό το δημοσίευμα από ένα δημοσιογράφο του Newsweek. Μάρτιο. Σχεδόν ε, τέσσερι μήνε νωρίτερα. Άρα έπρεπε να επιλέξουν κάποιο Σαββατοκύριακο. Πράγματι, αυτό το Σαββατοκύριακο που επέλεξαν δεν ήταν στις 15, αλλά στις 25 Ιουλίου στι 25 Ιουλίου. Όμω, όπω όλα τα πραξικοπήματα πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν από κατά πόσον διατηρηθεί η μυστικότητα του χρόνου και του τρόπου δράσεως και αυτό προδόθηκε. Διότι όταν καταλαβαίνετε και θα δείτε στη συνέχεια πόσοι έπρεπε να συνεννοηθούν από πόσα διαφορετικά όπλα. Από πόσου κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, χωροστατοχωροφυλακή, διοίκηση ασφάλεια, ακτών, δηλαδή την ακτοφυλακή του, είναι σαφέ ότι πάρα πολλοί θα έπρεπε να έχουν το στόμα του κλειστό. Επίση, η μυστικότητα σε εκείνε τι ειδικέ μονάδε, οι οποίε θα έπρεπε να στοχοποιήσουν και να εξωτερώσουν αμέσω τον Ερντογάν, ήταν το πιο σημαντικό σημείο στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Και έτσι. Όπω αποδείχθηκαν και μετά μέχρι τώρα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία, οι τουρκικέ ένοπλε δυνάμει δυστυχώ για εκείνου και για την εξέλιξή του είχαν μια ατυχή στιγμή, ίσω περισσότερη από μία, όπου συνελήφθη άνθρωπο ο οποίο είχε στα χέρια του κατάλογο με τα ονόματα των ανθρώπων πολιτικών και στρατιωτικών που θα έπρεπε να συλληφθούν και ποιοι θα έπρεπε να αντικατασταθούν, με συνέπεια να αλλάξει η ημερομηνία και δεύτερον, να αλλάξει και η ώρα. Γιατί το αρχικό σχέδιο προέβλεπε κινητοποίηση όχι 11 η ώρα το βράδυ, αλλά στι 2 η ώρα τα ξημερώματα στην Άγκυρα και μία ώρα αργότερα στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτό θα γινόταν σε μία περίοδο που η τουριστική η κίνηση στην Τουρκία δεν ήταν η καλύτερη από όσο αναμενόταν λόγω των προβλημάτων που είχαν προκύψει. Πάμε λοιπόν να δούμε την επόμενη, την επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, και σκηνοθέτα, ποιοι συμμετείχαν. Ακούστε, οι 20 από τις 39 ταξιαρχίες πεζικού, μηχανοκίνητες, μηχανοποιημένες, τεθαροχισμένων της τουρκικής διοίκησης χερσαίων δυνάμεων. Τουρκ, καρά, κουβεντλερί. Οι 10 από τις 11, επαναλαμβάνω, οι 10 από τις 11 ταξιαρχίες καταδρομών μαζί με τους πεζοναύτες, μαζί με την ταξιαρχία της στρατοχροφυλακής μόνο μία έμεινε πιστή στον Ερντογάν η δεύτερη και η τρίτη στρατιά το τρίτο σώμα στρατού της πρώτης στρατιάς οι επίλεκτες μονάδες της στρατοχώροφυλακή. τι λένε όλα αυτά, γεια κύριε σκηνοθέτα τι λένε λοιπόν όλα αυτά. Ότι ένας τεράστιος κόσμος κινητοποιήθηκε. Αυτοί είναι οι συλληφέτες. Σκεφτείτε. Οι ηγέτες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όσο έχετε πάει στρατό δεν καταλαβαίνετε. Υπάρχει ένας διοικητής ταξιαρχίας καταδρομών, ο οποίος έχει πολεμήσει στο Κουρδιστάν. Αυτοί ήταν που φέτος και πέρσι ισοπαίδωσαν το Κουρδιστάν. Ήταν εκείνοι οι οποίοι ετοιμάζονταν να μπουν στη Συρία. Και έβλεπαν ότι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Γιατί μια κυβέρνηση, η οποία λεγόταν κυβέρνηση των Νεοθωμανών, των Ισλαμιστών, του ΑΚΠΑΤΗ, ήταν εκείνη η οποία είχε μπλέξει τα θέματα. Οι Τούρκοι στρατιωτικοί ήταν πολύ απλοί. Ήθελαν να κινούνται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και κυρίω στο πλαίσιο των Πολιτειών Διότι γνώριζαν, ιδίω από το σημείο εκείνο κατά το οποίο το Ιράν, στο οποίο ήλπιζαν να είναι ο επόμενο, το επόμενο κράτο που θα ξαπλώσει το γεωγραφικό κρεβάτι του προκρούστη να πάει για διαμελισμό. Και τώρα έβλεπαν το διαμελισμό τη χώρα του. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θεωρούνται ήρωε, αυτού που του έβλεπαν και του είχαν ω παράδειγμα, αυτοί πήραν τα όπλα και στράφηκαν εναντίον τη κυβερνήσεώ του. Και το έκαναν με απόλυτη επίγνωση καταστάσεω. Ούτε συνταγματάρχε, ούτε απόστρατη, ούτε τίποτε άλλο. Το 1 τρίτο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που πήρε αποφασιστικά την ανάγκη στα χέρια του και την έκανε η φιλοτιμία. Και είπε, Τώρα πρέπει να δράσουμε για να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι μπορεί. Και υπήρξαν και πολλοί οι οποίοι αδιαφόρησαν, αντέδρασαν, διαφώνησαν. Γιατί ήξεραν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Πλέον, θα πρέπει η κυβέρνηση Αρντογάν να διαπράξει ένα στρατηγικό λάθο, να υπάρξει μια συμφορά για τη χώρα, για να ανακάνουν το κίνημα και να ανακαταλάβουν τα πράγματα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αυτά το στρατό. Τουρκική αεροπορία. 7 από τις 12 κύριες αεροπορικές βάσεις αεροθυμένων συν τη βάση του Ινσιριλίκ το σύνολο των αεροσκαφών εν αέριο εφοδιασμού μετήχε στην επιχείρηση και επιχειρησιακό μάλιστα έλαβε μέρο. Ανεφοδιάζοντα τον αέρα τα τουρκικά F-16 τα οποία προσέβαλαν στόχου. Ο διοικητή τη βάση του Ινστιτριλίκ ζήτησε άστιλο στου Αμερικανού. Πάμε στο επόμενο. Τι γίνεται στο ναυτικό. Όλε οι κύριε ναυτικέ βάσει, συν την αεροπορία του ναυτικού, συν την ακτοφυλακή. με σε αυτά. Στο κίνημα. Όλοι ήταν έτοιμοι. Μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι έπαιξαν το κεφάλι του κορώνα γράμματα. Και το έχασαν γιατί. Διότι σε όλε τι περιπτώσει, πάντοτε ο παράγων χρόνο, συν τον παράγοντα τύχη, που συνδυάζεται με το πόσον. Η τύχη δηλαδή, αν κάτι δεν πάει καλά. Και όπω μάθαμε, Υπήρξε και μια πολύ ωραία, σε εισαγωγικά ωραία έτσι, υπόθεση, θα μπορούσε να γίνει και ταινία, όταν κάποιο θέλει να παίξει το τι συνέβη στο παξικόπημα, όπου η επικεφαλή τη ομάδα, ο οποίο θα συνελάμβανε τον Ερντογάν και θα τον σκότωνε ουσιαστικά, δολοφονήθηκε από έναν υπασπιστή τη προηγούμενη διοικήσεω, του, του διοικητού, το οποίο είχε αναφερέσει στη διοίκηση, και στη συνέχεια ο δολοφόνο σκοτώθηκε από τη φρουρά και δημιουργήθηκε ένα κενό σω αυτό το κενό ήταν εκείνο το οποίο επέτρεψε τον Ερντογάν να αποδράσει από ένα ξενοδοχείο στο οποίο ακόμα και τα γκαρσόνια ήταν δικοί του άνθρωποι. Ακόμα και οι σερβιτόροι ήταν δικοί του άνθρωποι, τη ΜΜΤ. Γιατί έξω υπήρχαν άνω των 100 ανθρώπων τη ΜΜΤ οι οποίοι ήταν έτοιμοι να προβάλλουν άμυνα. Και ο Ερντογάν είχε πληροφόρηση ότι κάτι θα συνέβαινε. Εδώ ακριβώ ήταν ότι αν κάποιο θα πρέπει να δράσει, θα έπρεπε να δράσει μέχρι τι εκλογέ νωρίτερα μέχρι τις κρίσεις, πολύ νωρίτερα μέχρι το σημείο, το χρονικό σημείο το οποίο εκείνος θα όριζε τις έκτατες κρίσεις. Άρα περίμενε πότε θα εκδηλωθεί μια κίνηση. Απλώς δεν ήξερε ούτε το μέγεθος, ούτε και το πού ακριβώς και με ποια διαδικασία. Πάμε στο επόμενο. Μεγάλη νύχτα. Αναφέρθηκα στον παράγοντα τύχη. Ξέρετε, 15 Ιουλίου 2016, είναι κοντά στην 20η Ιουλίου, έχουμε το Κυπριακό έτσι, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή την επόμενη φορά, διότι πρέπει να τιμήσουμε τα γεγονότα και να πούμε και κάποια πράγματα. 20 Ιουλίου 1944 είχαμε την επιχείρηση Βαλκυρία, την απόπειρα δηλαδή δολοφονία του Αδόλφου Χίτλερ. Τότε ακριβώ ξέρετε τι έγινε. Ο παράγον τύχη, ο Στάφο μια βαλίτσα στο μεγάλο τραπέζι που είχε τα, α, τα τσιμεντένια πόδια και έφυγε. Η βαλίτσα μετακινήθηκε από έναν αξιωματικό, έσκασε και ο Χίτλερ γλίτωσε. Να ο παραγωγή. Και τι συνέβη μετά. Και πώ συνδυάζουμε τη γερμανική με την τουρκική επιχείρηση Βαλκυρία. Μ, μια αναλογία. Γιλντιρή μου η επιχείρηση, έτσι και λαμνό. Παρεπιπτόντω. Και ξανά πάλι ευχαριστούμε τον Χρυσό Τομινάγια για την πληροφορία αυτή. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν ο αρχηγό ξεφεύγει, διαφεύγει, το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσει να τον φημώσει. Τότε δεν ήταν δυνατό να φημωθεί. Τώρα πήρε το iPhone, άνοιξε το FaceTime, φτιάξε και έλεγε: Εγώ είμαι εδώ, ζω, ο Φίρα, έτσι ο Ερντογάν, ζω, είμαι ζωντανό. Άρα όσοι πιστοί προσέλθετε. Και σε αυτό ακριβώ το σημείο όλοι κατάλαβαν ότι το παιχνίδι χάθηκε. Και ο διοικητή τη πρώτη στρατιά δεν ξέρουμε τι συνέβη. Το πιθανότερο όμω είναι ότι είδε ότι αν υπάρχει μια ευκαιρία για την σωτηρία του ηθικού του στρατού ήταν να αλλάξει, να αλλάξει στρατόπεδο. Και πιθανόν έτσι να έπραξε. Όπω έκαναν πάρα πολλοί συνωμότε που πληροφορήθηκαν την 20η Ιουλίου από το ραδιόφωνο, ακούγοντα τον Χίτλερ, ο τελικό ζούσε. Και άλλαξε έτσι η ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το πραξικόπημα επίση στην Τουρκία αλλάζει την ιστορία τη Ανατολική Μεσογείου. Ζούμε ιστορικέ στιγμέ. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Μάλιστα. Τι είχαμε όμως το πραξικόπημα. Την πρώτη το τονίζω, την πρώτη εφαρμογή επιχειρησιακή χρήση των Ισλαμιστικών Λεγεώνων. Τα Ισλαμιστικά ΕΣΑ, τα Στούρμα από τα Έλογκ του το Ερντογάν, κατέβηκαν στους δρόμους με εντολή του και ήδη είχαν δοκιμάσει για πρώτη φορά τα σχέδια το 2013 στα επεισόδια στο Πάρκο Γκεζή της Κωνσταντινούπολης. Τι δείχνει αυτό, ότι τα 13 αυτά χρόνια ο Ορντογάν προετοιμαζόταν πάρα πολύ στεναρά. Και το κύκλωμά του, και δεν μιλάμε για ανθρώπου του οποίου θα του αναζητήσουμε στι διαδηλώσει εμά, μιλάμε για ανθρώπου φανατισμένου. Τα τζαμιά συμμετείχαν στην έκκληση παντού. Οι άνθρωποι, οι χότζε, φώναζαν σε συνεννόηση με του δημάρχου και του κοινοτάρχε και καλούσαν τον κόσμο στου δρόμου. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων στην Τουρκία. Η νέη φρουρή τη επανάσταση του Ερντογάν. Θυμηθείτε το αυτό. Οι νέοι φρουροί της, της νεοοθωμανικής Ισλαμιστικής Επαναστάσεως του Ερντογάν. Πάμε στην επόμενη. Τα τάγματα εφόδου των νεοοθωμανών όπως δράφο. Πάμε στην επόμενη. Για κοιτάξτε κάτι. Τι σύνθημα είναι αυτό που φώναζαν. Ο Αλάχ είναι μεγάλος. Ο Αλάχ είναι μέγιστος. Αλάχου Ακμπαρ. Αυτό είναι το σύνθημα το οποίο κατέβηκαν και φώναζαν. Δεν φώναζαν για δημοκρατία, ισότητα, αδελφότητα. Αυτά τα ακούστε στη Δύση και στην Ελλάδα. Εκεί μιλούσαν με όρου θρησκευτικού. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία να δούμε. Κοιτάξτε τα τζαμιά και τι γίνεται. Σηκώνονταν πάνω και ανα... είχαν ανάγνωση του Κορανίου. Ή φαντάζεστε να γίνει μια διαδήλωση στην Ελλάδα εναντίον, ξέρω εγώ, του τυχή νόμου και από τα μεγάφωνα των εκκλουσιών να ακούγεται περικοπέ από, το... από τα Ευαγγέλια και τι πράξει των Αποστολών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Εκεί διάβασαν Κοράνι. Και ουσιαστικά δημιουργούσαν μίσο. Και αυτό το μίσο φάνηκε. Σήμερα η διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων απαγόρευσε την κηδεία με θρησκευτική τελετή αυτών των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και είχαν λάβει μέρο στο κίνημα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει εκδίκηση αλλά Ερντογάν. Πάμε στο επόμενο. 40 λεπτά έχουμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ. Τι αναγκάζουν αυτού του ανθρώπου. Πολλοί από αυτού μπορεί να είναι ήρωε για του Τούρκου πάντοτε έτσι. Των μαχών κατά των Κούρδων. Η σφαγή των Κούρδων. Έτσι. Και τι του αναγκάζουν να πέσουν όλοι στα γόντα και να προσκυνήσουν και να κοιτάξουν, μόνο δεν την έχουν φιλήσει ακόμα, αυτή τη φωτογραφία που δείχνουν τον Ορδόγαν με κάποιον γεράκο. Αυτό είναι ο εξευτελισμό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτού, αυτού του θεσμού, ο οποίο αντλούσε το μεγαλύτερο κύρο του από τι επιτυχίε που είχε από τον πόλεμο τη Ανεξαρτησία, όπω το ονομάζουν, την εξαρτησία τη Μικρά Ασίας, μέχρι τι μέρε μα. Αυτό το κύρος καταρακώθηκε. Αυτό το κύρος καταστράφηκε. Φίλοι και φίλε, στην αίθουσα τη Αλό, όπου μπορείτε τώρα να πάρετε τηλέφωνο και να συμμετάσχετε στα μαθήματά μα, έχουμε ακόμα άλλη μία Δευτέρα και μετά σταματάμε για τον ε, Ιούλιο και επανερχόμαστε το Σεπτέμβριο. Είχαν ακούσει από το στόμα μου την προειδοποίηση ότι αν ο στρατό από τι αρχέ του έτου συγκεκριμένα επρόκειτο να κινηθεί, αυτό θα γίνει μέσα στο 2016. Και αυτή τη στιγμή ο στρατός κινήθηκε. Το θέμα είναι τι ακολουθεί μετά. Τι γίνεται. Ποια είναι η επόμενη μέρα. Έχω την εντύπωση ότι εδώ μπορούμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Για δείξα μας λίγο, κύριε Σκηνοθέτα, τι, τι κατάει ο φίλος μας ο Ομπάμα. Ένα μπαστούνι του baseball. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία ανάγεται από τον Αύγουστο του 2012. Ο Ομπάμα μιλάει με κάποιον στην άλλη γραμμή. Ο κάποιο είναι ο Ερντογάν. Είναι ο πρωθυπουργό Ερντογάν. Ο οποίο τότε προκαλεί την μήνυ και την οργή των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι ενώ υπάρχει η Αραβική Διάνοιξη η οποία εκτελήσεται, ο Ερντογάν βρίσκει μια καλή ευκαιρία να προσπαθήσει να δημιουργήσει στενές σχέσεις με το νεοσύστατο νέο κράτος αδελφών μουσουλμάνων του Μόρση στην Αίγυπτο. Και είναι η στιγμή όπου οι Ηνωμένε Πολιτείες περνάνε ένα επικοινωνιακό μήνυμα. Ο πρόεδρο πρόεδρος Ομπάμα κρατάει το ραβδί του μπέιζμπολ. Όπως γνωρίζετε, αυτό το μπέιζμπολ είναι και όπλο. Δηλαδή με αυτό σε παίζω και σου ανοίγω και το κεφάλι. Σου σπάω και τα πλευρά. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακραίο. Αλλά αν μη τι άλλο, δεν υπήρχε κανένα λόγο να βγει ο, ο πρόεδρο των ΗΠΑ με λεζάντα από το Λευκό Οίκο που να λέει ότι συνομιλώ με τον Ερντογάν και κατάω τον Μπαστούνι. Μπορούσε να κρατήσει μια μπάλα του μπάσκετ. Ένα μπαλάκι του πινκ-πονγκ. Μια μπάλα ποδοσφαίρου που το άρεσε και τον Ερντογάν. Αλλά μπέσμπολ, ραβδί, και εδώ είναι η ουσία. Το έχει παρατραβήξει η Τουρκία. Ο Χάντιγκτον, ο συγγραφέας του έργου The Class of Civilization, η σύγκρουση των πολιτισμών, λίγο πριν το θάνατό του, πέθανε το 8 ο Χάντιγκτον, να δεν κάνω λάθος, είχε στις αρχές, λίγο πριν την άνδο του του το Ερτογάν στην εξουσία, είχε και παρευρεθεί σε, ένα κλειστό, σε μια κλειστή σύσκεψη, ουσιαστικά όχι απόρριτη συνωμοσιολογική, όχι, τον είχαν καλέσει να μιλήσει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν απευθυνόμενο στην ελίτη της τουρκικής στρατιωτικής ηγεσία τότε και διπλωματική, του είχε πει το εξή. Η Τουρκία έχει μπροστά τη τρει δρόμου. Ο πρώτο δρόμο είναι να παραμείνει στενό σύμμαχο τη Δύσεω, να δεχθεί ό,τι θα τη πει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπει στη μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια, ουσιαστικά δηλαδή να αρχίσει να απαλήφει το Ισλαμιστικό τη παρελθόν και γιατί όχι, να αλλάξει ακόμα και τρόπο ζωής, κάτι πάρα πολύ δύσκολο έω αδύνατο για τον Ισλαμικό κόσμο. Έτσι ο ισλαμικό κόσμος δεν αναδιατάσσεται, δεν αναβαθμίζεται, δεν περνάει αναγέννηση, δεν περνάει διαφωτισμό. Αυτά είναι δεδομένα. Έτσι. Ο δεύτερος δρόμος είναι να ακολουθήσετε μια πορεία εντό πάντα των τυχών, ε, διαφορετική, να πάτε δηλαδή στο Islam Light, τον Ερντογάν, και από εκεί και ύστερα, πάντοτε να παίζετε με τα παιχνίδια και του όρου τη Δύση. Και ο τρίτο δρόμο είναι η κακιά σα μοίρα. Δηλαδή, να βγείτε από το ΝΑΤΟ, να βγείτε από τη Δύση, να αποκτήσετε πυρηνικά όπλα, για αυτό που σα έλεγα στην αρχή, και στη συνέχεια να υποστείτε τη μοίρα του κράτου εκείνου που αμφισβητεί τι ναυτικέ δυνάμει, τον αγγλοσαξονικό κόσμο, την αγγλοσαξονική γεωστρατηγική. Σαφώ οι στρατηγοί θα μπορούσαν να ανεχθούν μέχρι το δεύτερο ουδέποτε το τρίτο. Και τα γεγονότα τα οποία έρχονται στη Βόρειο Συρία, στο Κουρδικό το ίδιο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, δείχνουν, και ίσως εδώ κρύβεται η απελπιστία και η βιασύνη των στρατηγών να τελειώνουν πλέον με αυτόν τον τύπο που έχει κάνει τα πάνω κάτω, αλλά όμως είναι εκλεκτός της θεία Πρόνοιας, έτσι όπως, έλεγε, όπως θα έλεγε και ο Αδόλφος για τον Ταγίπ. Διότι αν μη τι άλλο, η τύχη ευνοεί του τολμηρούς, αλλά και αυτού που έχουν να ένα έργο. Τώρα, έργο καταστροφής, έργο νοής και ζωής, θα το δείξει η ιστορία. Μωρένει κύριος, ον βούλετε από λέσε, θα λέγαμε εμείς. Και ο Ερντογάν ήδη μετασχηματίζεται σε κάτι άλλο. Διώχνει τους δικαστικούς, σήμερα διώχνει τους πανεπιστημιακούς, σε λίγο θα διώχνει όποιο δεν πάνε κάθε Παρασκευή στην προσευχή των Σαντζαμιά και το κόσμος κάποια στιγμή θα αρχίζει να αναρωτιέται τελικά τι συμβαίνει στη χώρα. Μα πρέπει να ξέρετε φίλοι και φίλες, ότι ο κόσμο ο οποίο κατέβηκε στου δρόμου, στη συντριπτική του πλειοψηφία, ήταν ο θρησκευόμενο κόσμο. Οι αυράκοτοι τη διπλανή πόρτα, οι αστεί τη Τουρκία, οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν και μαλιστέ, μέχρι και του εθνικιστέ, θα μπορούσα να πω, έμειναν σπίτι του. Γιατί φοβήθηκαν. Γιατί δεν είχαν τη δύναμη να κατέβουν. Αυτή η οργισμένη κοινότητα, η οποία θα αποτελέσει τον Ισλαμικό νεοοθωμανικό στρατό του Ερντογάν, του μέλλοντο, του πολύ συντόμου μέλλοντο, είναι εκείνη η οποία θα αλλάξει και τα δεδομένα. Οι Αμερικανοί το γνωρίζουν αυτό. Και οι στρατηγοί το ξέρουν επίση ότι η κατάσταση στην Τουρκία, όσον αφορά τι εξελίξει στη Βόρεια Συρία, όπου επίκειται, όπω γνωρίζετε, η συνένωση και των 2 δύο με το τρίτο καντόνι στον Κούντο στο Αρφίνι, το οποίο έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενε εκπομπέ και σε αρθογραφία μου και, άλλα, και στα μαθήματα στην άλλα, η άλλη της αλλό, έτσι την άλλα, είναι κάτι το οποίο είναι ο δαίμονα για του Τούρκου. Οπότε τι διέξοδο έχει ο Ερντογάν. Μία μόνο. Να μπορέσει να επιστρέψει στις αγκάλε τη δίσιος και να πει συγγνώμη να τα βρούμε. Θα το κάνει. Ήδη έχει προαναγγείλει αύριο ότι θα πάει, θα τολμήσει να πεταχθεί αεροπορικός μέχρι την Άγκυρα, ελπίζουμε, για να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία σε ειδική συνεδρίαση και να πάρει, λέει, αποφάσει συγκλονιστικέ, οι οποίε θα μα εκπλήξουν. Και έχει ήδη πάρει. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα η οποία παίρνει και δεύτερη, παίρνει και τρίτη κίτρινη και τρίτη κάρτα. Γιατί όταν θα τη βγει η κόκκινη, θα είναι μια και καλά, και πάνω θα γράφει η κόκκινη κάρτα Συνθήκη, μάλλον Νέα Συνθήκη των Σευρών. Και αυτή η νέα Συνθήκη των Σευρών δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστη και μη αναστρέψιμη. Μη αναστρέψιμη. Αυτό να το ακούμε εμείς εδώ, οι οποίοι πολλές φορές τρομάζουμε, ανεβαίνει και η αδρεναλίνη μας από το φοβικό σύνδρομο, και τρέμουμε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Λοιπόν, τα νέα είναι καλά. Η Τουρκία υποφέρει. Και υποφέρει πολύ. Και είναι καλά διότι μέσα από τον τοκετό αυτό θα καταλάβουμε επιτέλους ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Ποιος ουσιαστικά έχει τον έλεγχο. Και εδώ θα φανεί. Και ήδη φαίνεται καθαρά ο Ερντογάν μαζί με τις, τις του, τα εσά του. Αυτές λοιπόν οι λεγιώνες είναι εκείνες οι οποίες ζητούν την εγκαθίδρυση ενός αμυγούς καλού θρησκευτικού κράτους. Αν λοιπόν η Τουρκία, η Σουνιτική Τουρκία του Ερντογάν γίνει το αντίβαρο αυτό που έχουμε δει στο Σιητικό Ιράν θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Μια τέτοια Τουρκία όμως δεν θα έχει καμία σχέση όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Μια Τουρκία που θα εφαρμόσει τη την ποινή του θανάτου δεν μπορεί να ανήκει στη μεγάλη ευρωατλαντική οικογένεια. Και αυτό το είχε ήδη προειδοποιήσει και ο καθηγητής Μάζης και ο Εφρένιμπαρ για αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Και μάλιστα η Τουρκία θα βρει μια πολύ ωραία πόρτα της οποίας η οποία είναι ανοιχτή. Και αυτή η πύλη λέγεται Ρωσία λέγεται πιθανότατα και Ευρασιατική Ένωση. Και αναφέρομαι και σε σημερινό αυτό του καθηγητή γεωπολιτική Ιωάννη Μάγια στην Αυγή, που γράφει για αυτή την πιθανότητα. Άρα, πώ τα πού οδεύουμε, Οδεύουμε προ μια κατάσταση κατά την οποία πρέπει να σταθούμε στα πόδια μα, να καταλάβουμε τι γίνεται. Να ξέρουμε ότι όταν η Τουρκία και αν φύγει από το κομμάτι που λέγεται Δύση, αν, τότε πού θα πέσει ο κλήρο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Άρα ο ελληνισμό σε Ελλάδα και η Κύπρο πρέπει από τώρα να συνεργαστούν στρατηγικά. Αφήστε ιδεοληψίε, ιστορίε και άλλε φαντασιώσει, μαρξιστικές και μη, στην άκρη. Σε λίγο θα κρυθούμε να πάρουμε αποφάσει. Ίσως να μα δοθεί μια ευκαιρία, πραγματική ιστορική ευκαιρία, να αλλάξουμε γεωγραφικά δεδομένα. Θα είμαστε έτοιμοι απέναντι σε αυτή. Και αν δεν συμβεί αυτό. Ξέρετε τι θα σημάνει ο Ερντογάν να αναλάβει πλήρως την εξουσία και να προχωρήσει σε τόσο μεγάλη εκαθάριση που ήδη συντελείται. Ήδη συντελείται. Και στη συνέχεια να μας βρει έτσι ευάλωτους και να μας στείλει μισό εκατομμύριο, όχι μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά αντιφρονούντες. Δείτε τι γίνεται στη Δυτική Θράκη. Εκεί μπορεί να χτυπήσει η καμπάνα. Τα πρώτα δείγματα τα είδαμε τώρα, ενώπιση του αλλά για να γίνει αυτό, και σα περιμένουμε στην αίθουσα τη ΑΛΟ τη Δευτέρα να δούμε τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα στην Τουρκία, πρέπει εμεί να καταλάβουμε αυτογνωσία ποιοι είμαστε. Και για να γίνει αυτό, και για να κλείσουμε την εκπομπή μα όπω κάθε φορά, πρέπει να προσπαθήσουμε και να πολεμήσουμε στο να μετεξελιχθούμε όλοι μα σαν μονάδε σε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτές και εν τη δινή ευέλπιδε. Σα ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και σα περιμένω τη Δευτέρα στην αίθουσα τη